παράδοσης παραλαβής εντός της ίδιας κυβέρνησης, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο οποίος πρέπει να μιλάει περισσότερο είναι αυτός ο οποίος παραδίδει. Διότι δεν ξεκινάμε από την αρχή και άλλωστε υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο το οποίο μας δεσμεύει όλους και είναι οι προγραμματικές μας δηλώσεις, η εντολή της ψήφου του Σεπτεμβρίου του 2015 που αποτελούν το απαράβατο πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλουμε να κινούμαστε όλοι. Άρα πρόκειται για μια αλλαγή σκυτάλης στην κυριολεξία και όχι για την εκκίνηση ενός νέου εξαρχής αγώνα. Το Υπουργείο με τη νέα του μορφή αντιλαμβάνεστε ότι ένα από τα κύρια πεδία της δράσης του είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Και εμείς θέλουμε να είναι τέτοια η παρουσία μας, ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση πραγματικά να είναι ένας γνήσιος, λαϊκός, αυτόνομος, συμμετοχικός θεσμός. Θέλουμε να διαπνέεται από περισσότερη δημοκρατία. Θέλουμε να είναι εκείνος ο θεσμός ο οποίος να απελευθερώνει τις τοπικές κοινωνικές δυνάμεις, γνωρίζοντας ότι μέσα στο δύσκολο πλαίσιο των τελευταίων ετών και αυτός δεν έχει μείνει αλόβητος. Ακολούθησε τις πιέσεις, τις επιπτώσεις που υπήρξαν από τις μνημονιακές πολιτικές, από τις πολιτικές λιτότητας, όπως και όλοι οι υπόλοιποι θεσμοί και τομείς της κοινωνίας μας. Θέλουμε όμως να δούμε αυτόν τον χώρο πραγματικά να είναι ζωντανός και ανθρώπινος και να μπορεί σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να συμβάλλει σε κάτι που έχει περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο τόπος μας, στο μέτρο των δικών του ευθυνών, σε αυτό που ονομάζουμε ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας νέες τοπικές πρωτοβουλίες, νεανικές πρωτοβουλίες. Γνωρίζω ότι και μέσα στη βδομάδα υπάρχει μια εκδήλωση που διοργανώνεται γύρω από αυτό το θέμα. Άρα θα έλεγα ότι αν ζωγραφίσουμε τα μεγάλα μας συνθήματα στις σημαίες του Υπουργείου, θα λέγαμε περισσότερο συμμετοχή παντού και περισσότερη δημοκρατία παντού. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για την αυτοδιοίκηση, ισχύει και για τα σώματα ασφαλείας. Άλλωστε νομίζω ότι με βάση αυτή την ταυτοτική αντίληψη αυτής της κυβέρνησης θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτή την δύσκολη εξίσωση την οποία καλείται κυρίως ο αναπληρωτής υπουργός κάθε φορά να υπηρετεί, την εξίσωση τα σώματα ασφαλείας να επιτελούν το ρόλο τους σεβόμενοι τα κοινωνικά, τα πολιτικά δικαιώματα και τους κανόνες δημοκρατίας. Ασφάλεια αλλά και δημοκρατία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Με ποιο εργαλείο θα το κάνουμε αυτό? Με αυτό το εργαλείο, με αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν τραυματιστεί από τις πολιτικές των τελευταίων ετών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει την έμπνευσή τους. Πρέπει να τους την ξαναδώσουμε. Πρέπει όπου μπορούμε να τα ξεσκουριάσουμε τα εργαλεία, να τα τρύψουμε, να βγάλουμε τις σκουριές, να τα λαδώσουμε, να μπορέσουμε να δώσουμε έμπνευση, όραμα, στόχο, να δούμε καμιά φορά κάποια πολύτιμα πράγματα που υπάρχουν και που η κατήφια των τελευταίων ετών τα έβαλε στην γωνία. Αλλά αυτά είναι τα εργαλεία μας. Δεν θα ανακαλύψουμε άλλα και δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη με ένα κουμπί να τα αλλάξουμε όλα. Νομίζω ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε, το γενικότερο πλαίσιο να δράσουμε, είναι αυτό όπως το περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τον ανασχηματισμό. Οι δυσκολίες είναι μεγάλες, τις γνωρίζουμε, δεν είναι καινούργιες, δυνατότητες υπάρχουν για να κατακτηθούν πράγματα, βεβαιότητες δεν υπάρχουν. Εμείς αυτό που οφείλουμε είναι να δείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο λεπτό. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Νομίζω ότι επιστρατεύοντας όλες μας τις δυνάμεις θα μπορέσουμε να κάνουμε όπως το έκανε αυτή η κυβέρνηση μέχρι τώρα, ό,τι ήταν δυνατόν μέσα σε ένα δυσμενές πλαίσιο, ένα αντικειμενικά
δυσμενές πλαίσιων. Ο δικός μας ο χώρος, η δικιά μας κυβέρνηση είναι από αυτές οι οποίες δεν κοντοστέκονται απέναντι στα προβλήματα, θέλουν να αναμετριώνται. Το δείξαμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας τον προηγούμενο Ιανουάριο και σε δύσκολες στιγμές επιλέξαμε να πούμε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό, εκείνος να αποφασίσει για την συνέχεια της διακυβέρνησης της χώρας. Έτσι έχουμε εμπεδώσει μια ανοιχτή σχέση επικοινωνίας, ειλικρίνειας, η οποία κατά τη γνώμη μας είναι και η βάση πάνω στην οποία κάθε φορά θα πρέπει να απευθυνόμαστε με τον κόσμο για να μπορέσουμε, δίνοντάς του απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα, να του κερδίζουμε την εμπιστοσύνη. Αυτά τα λίγα θέλω να πω και να ευχηθώ σε όλους καλή δουλειά. Θα κάνουμε τα πάντα ώστε ο όρος καλή δουλειά να έχει πραγματικό περιεχόμενο. Να είστε καλά, καλή αρχή.